σκόπιμο τρόπο. Στον Νίκο Κουντή δεν έγινε με ένα σκόπιμο τρόπο. Εκτός των άλλων, ήταν τρεις μέρες χάθηκαν, εκτός των άλλων, από την συζήτηση επί της ουσίας, να συζητάμε αν για τη Χρυσή Αυγή κάνουμε κτλ. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα των μέσων. Θα σας πω, όχι, αν ήταν θέμα των επιτελείων των κομμάτων. Σηκώθηκε ιδιαίτερα. Μετατοπιστεί η συζήτηση. Σηκώθηκε ιδιαίτερα από την κυβερνητική πλευρά και μάλιστα από μια πλευρά η οποία βαρύνεται και για την εκλογική έκρηξη της Χρυσής Αυγής λόγω των πολιτικών που εφάρμοσε και βεβαίως βαρύνεται διότι αυτός που χάιδευε τη Χρυσή Αυγή τόσο καιρό και το φαινόμενο Μπαλτάκου δεν είναι ένα άπαξ φαινόμενο. Θα σας πω πώς τη χαϊδεύατε τη Χρυσή Αυγή και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Ναι, και με την υιοθέτηση. Το ίδιο το κατήγγειλε ο κύριος Μπαλτάκος και δεν είδα να κάνει, πώς να το πω, αγωγή. Ναι, αλλά σε αυτά που είπε, δεν είπε ο κύριος Σαμαράς το διαψεύδω. Είναι συκουφαντικό, τον πάω στη δικαιοσύνη εδώ γιατί είμαι συκουφαντή. Εδώ δεν έχετε απομακρύνει εσείς κορυφαία στελέχης που μιλάνε για ενιαία τουρκικά πράγματα. Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια κουβέντα. Μα τώρα γιατί τα μπερδεύουμε τώρα. Παρακαλώ, μα γιατί δεν τα μπερδεύω. Κοιτάξτε κύριε Βόζεμπερ, δεν είναι καλό. Να βλέπετε, επομένως φύγαμε από το πρόβλημα, φύγαμε από το πρόβλημα της αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής. Όταν τα συμψηφίζουμε με μια σειρά τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι χάνεται ο στόχος που υποτίθεται ότι έχουμε να χτυπηθεί. Δεν συμψηφίζω, να λέμε όμως αλήθεια. Ναι, αλήθεια που λέμε είναι αυτό. Και η αλήθεια που λένε όλοι και που πρέπει να λέμε όλοι είναι και που μας απασχολεί είναι πρέπει να συντριβεί η Χρυσή Αυγή και πρέπει στην προκειμένη περίπτωση εδώ και εκλογικά να συντριβεί η Χρυσή Αυγή και επομένως και ξεχωρίζουμε τους φασίστες, την ηγεσία κτλ. Και κόσμος που δεν είναι. Κύριε Βόζεμπερ, πάνω στο ίδιο ρόλο. Επομένως, αυτό είναι ένα δημοκρατικό πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στη βάση των αιτιών που δημιουργούνται. Βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.